Ούστε παιδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 με το VR. Σήμερα στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν και θα συνεχίσουμε χωρίς το Halo γιατί είναι πιο τηλεοπτικό για εσάς. Όπως βλέπετε από την οθόνη εδώ και πάνω στο τιμόνι που γράφει, ξεκινάω από την 10η θέση και ελπίζουμε σήμερα να τα πάμε καλύτερα από ό,τι τα πήγαμε στο Μονακό που πήραμε τον πρώτο μας βαθμό. Ευκαιρία είναι να πάρουμε και έναν νέο βαθμό ή και παραπάνω βαθμούς, γιατί όχι, εδώ στο Αζερμπαϊτζάν που θεωρητικά πρέπει να είναι λίγο πιο εύκολο από ό,τι στο Μονακό. Αλλά και εδώ είναι δύσκολο, ειδικά με το VR. Με την εικόνα ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, λόγω ότι το EA συνεχίζει και κάνει, αντί να κάνει αναβαθμίσεις, το να κάνει καλύτερο optimization στο VR, κάνει κάτω βαθμίσεις, δεν το διορθώνει καθόλου, το κάνει χειρότερα, ίσως και να τρέμει περισσότερο τώρα η κάμερα για εσάς. Γι' αυτό ίσως θα μιλήσω ακόμα λιγότερο ή θα προσπαθήσω, δεν ξέρω, ό,τι μπορώ καλύτερο να κάνω για εσάς για να βλέπετε καλύτερα. Τέλος πάντων, πάμε στην κάτσε, πριν πάμε στην εκκίνηση να ψάξουμε που έχουμε φανάρια εδώ, γιατί δεν έχω φανάρια. Τα βλέπω εγώ μέχρι εκεί μπροστά? Δεν τα βλέπω εγώ μέχρι εκεί μπροστά. Ανάμεσα εκεί στους άλλους με τα κόκκινα έχει κάτι φανάρια. Είναι πολύ μακριά. Δεν βλέπω μέχρι εκεί. Αλλά άλλα φανάρια δεν έχει εδώ. Τέλος πάντων, πάμε στην εκκίνηση για το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Και ωραία, είμαστε στην εκκίνηση. Βλέπετε εκεί στο βάθος τα φώτα. 3, 4, 5 φώτα. Σβήνουν και φύγαμε. Σβήνουν και φύγαμε. Δεν φύγαμε πάρα πολύ καλά. Δεν πειράζει. Εδώ θα χωθούμε όμως από την εσωτερική, παρόλο που μας κλείνει εδώ ο Πιάστρη. Καταφέρνουμε και κρατιόμαστε στην 10η θέση. Για να δούμε αν μπορούμε να περάσουμε εδώ το Σαμάια. Δεν είναι καλό ότι έχω την εξωτερική για την επόμενη στροφή. Δεν είναι καθόλου καλό, γιατί θα πρέπει να φρενάρουμε λίγο πιο νωρίς. Επιμένω εγώ όμως από την εξωτερική. Έχω την εσωτερική τώρα για την επόμενη στροφή. Ωραία, τώρα πέρασα. Και ίσως έχουμε και μια ευκαιρία εδώ στον Πιάστρη. Ίσως έχουμε και εδώ μια ευκαιρία στον Πιάστρη, ο οποίος επιμένει και πρέπει να το αφήσουμε όσο μπορούμε χώρο. Όσο μπόρεσα το άφησα. Ακεί από την εξωτερική δεν κάνει δουλειά, να ξέρεις Πιάστρη. Και μπροστά μας είναι ο Φιτιπάλδη. Εδώ στο κάστρο είναι που έχω εγώ πρόβλημα, απέναντι στα ποτάκια. Είδα ότι είναι πιο γρήγορα από εμένα, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, φρένο. Εξαιρετικό. Μένω κοντά στο Φιτιπάλδη. Πρέπει να μείνω κοντά του, γιατί από τον τρίτο γύρο και μετά θέλω να έχω DRS από αυτόν. Μπας και μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε. Ωραία. Πού είναι ο Πιάστρη? Τον Πιάστρη δεν είχα πίσω μου. Δεν φαίνεται ούτε καν βελάκι το τιμόνι. Είμαστε στην 8η θέση. Καλό. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι καθόλου άσχημο η 8η θέση. Καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Κατάφερα να πάρω και έναν βαθμό στο Μονακό. Άργησα πολύ στα φρένα. Ευτυχώς δεν έπεσα πάνω στον Φιτιπάλδη. Μη σου πω, ήρθα και πιο κοντά. Ωραία, θέλει συγκέντρωση τώρα. Θέλει συγκέντρωση, γιατί από τον επόμενο γύρο θα υπάρχει DRS διαθέσιμο και θέλω να έχω. Αυτό το κέρβο, αν μπορούμε να το αποφύγουμε, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ωραία, στρίψαμε. Νομίζω πήγαμε καλύτερα από το προηγούμενο γύρο εδώ στο κάστρο. Βέβαια, ο Πιάστρη είναι πίσω μου. Είδα για λίγο το βελάκι. Προσπαθώ να μείνω κοντά με το Φιτιπάλδη. Ωραία. Πού είναι? Δεν ξέρω πού είναι.
Ωραία, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Νομίζω είμαι σε απόσταση DRS. Ίσως άμα κάνουμε και ένα καλό πέρασμα από τις πρώτες δύο στροφές να πάρουμε και όλα DRS στην δεύτερη μεγάλη ευθεία. Τώρα πρέπει να κάνουμε και μια διόρθωση πάνω στην καρέκλα. Ωραία, μένω κοντά στον Φιτιπάλδη. Καλά είναι. Άργησα πολύ εδώ στα φρένα. Ίσως να χάσαμε το DRS. Εδώ θα φανεί. Όχι, έχουμε DRS. Το βλέπετε και όλα στον καθρέφτη ότι έχει ανοίξει. Έχω και την άλλη την πρέμα πίσω μου. Ή πρέμα ή κάτι άλλο, τι είναι. Μόνο την πρέμα ξέρω από το... από τη Φόρμουλα 2. Για άλλες ομάδες ούτε καν ξέρω πώς λέγονται. Ούτε την ομάδα που έχω εγώ δεν ξέρω πώς λέγεται. Red Bull λέγεται. Που γράφει πάνω της Red Bull. Ωραία, πρέπει να πιάσουμε κάπως το Φιτιπάλδι. Εννοείται ότι πάλι πηγαίνουμε τυφλά στον αγώνα. Δεν έχουμε ιδέα πόσους γύρους έχουμε να κάνουμε. Αλλά φαντάζομαι δεν έχει πάρα πολλούς. Ωραία, μένω κοντά με το Φιτιπάλδι εδώ. Μένω κοντά με το Φιτιπάλδι. Ένα καλό φρενάρισμα θέλω εδώ, που δεν το κάναμε τώρα. Για να μείνω λίγο πιο κοντά, παίρνοντας και το slipstream από αυτόν, να μπορέσω να τον προσπεράσω στην ευθεία. Αλλά ίσως και σε όλο τον αγώνα να μείνουμε πίσω του, οπότε δεν ξέρεις. Ακουμπήσαμε στον τοίχο, αυτό δεν ήταν καθόλου καλό. Και νομίζω χάσαμε τον DRS και έρχεται η πρέμα. Τέρε φίλε. Όχι, έχουμε DRS ευτυχώς. Είναι ο Πιάστρι. Ωραία, ο Πιάστρι εδώ προσπαθεί. Φρενάρουμε όσο πιο αργά γίνεται. Επιμένει βέβαια ο Πιάστρι. Κρατιέμαι ακόμα από την εξωτερική. Και πήραμε εμείς τον DRS. Ναι. Ευτυχώς. Ευτυχώς το πήραμε εμείς. Και ευτυχώς δεν σπάσαμε εκεί που ακουμπήσαμε στον τοίχο. Αλλά χάσαμε επαφή με το Φιτιπάλδι. Σίγουρα δεν θα έχουμε άλλο DRS. Τώρα θα πρέπει να μπούμε σε άμυνα, ειδικά με αυτά τα λάθη που κάνω τώρα. Μου φαίνεται σαν να είναι πιο δύσκολη αυτή η πίστα από το Μονακό, λόγω ότι έχει τα απότομα φρεναρίσματα και απότομες εναλλαγές σε κατεύθυνση. Το Μονακό είχε μία ροή. Ωραία, η πρέμα ακόμα είναι πίσω μου. Εδώ σαν να έχασε λίγο έδαφος, αλλά έχασα και εγώ έδαφος. Δεν πειράζει. Καλύτερα για μας. Βέβαια, τώρα εδώ φρενάραμε σωστά. Εντάξει, τώρα να μου πεις, τον ξαναπλησίασα έτσι. Αλλά εγώ ήθελα στον προηγούμενο γύρο να τα πάω καλά. Παραλίγο να γλιστρήσουμε. Παραλίγο να γλιστρήσουμε. Εδώ πρέπει να μπορούμε να το πάμε με τέρμα γκάζι. Τώρα δεν ξέρω που είναι η πρέμα. Δεν έχω ιδέα. Αρχίζει πάλι πονάει με το VR το κεφάλι, λόγω ότι πιέζει εκεί πάνω στο μέτωπο. Ωραία, προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερους γύρους. Ωραία, σαν να πλησίασα λίγο το Φιτιπάλδι. Ή μου φαίνεται. Μάλλον μου φαίνεται. Είμαστε στον 5ο γύρο, στην 8η θέση. Very good, very good, very good, very good, very good. Πάρα μα πάρα πολύ καλό. Μικρό λάθος, νομίζω δεν μας επηρέασε τόσο πολύ εδώ.
Προσπαθώ να ξεφύγω και από την πρέμα. Δεν θέλω να κοιτάω με την πίσω κάμερα για να μην πάθω κανένα προσανατολισμό τώρα με το VR και υπερσπιστικά αντίχω, ειδικά τώρα που τα πάμε τόσο μα τόσο καλά. Και βλέπετε έτσι, δεν απομακρύνεται ο Βιτιπάλδι, Aitken, ποιος κατά είναι. Απομακρύνεται λίγο, αλλά όχι τόσο πολύ όσο θα ήθελε για να είναι σίγουρος, για να μπορεί να είναι χαλαρός. Εγώ λίγο περισσότερη προσοχή θέλω να έχω για να μπορώ να τα πάω καλά. Ωραία, τώρα το πήραμε με το μαγκάζι, άρα πρέπει να πάρουμε λίγο πιο κλειστά το CK. Ο Πιάστρι φαίνεται ότι μάλλον δεν είναι πλέον στο DRS μας. Καλό αυτό. Και μπαπ, εδώ φρένο. Ωραία, προσπαθούμε να έχουμε την καλύτερη έξοδο που μπορούμε. Με είπε ο Τζέφ ότι τον πιάνω, τον μπροστινό μου, αλλά πρέπει να αντέξουν τα ελαστικά μέχρι το τέλος. Άρα αυτά τα ελαστικά θα μείνουν μέχρι το τέλος. Ωραία, μάθαμε κάτι. Γεια σου ρε Φιτιπάλδι, κάνε κανένα λάθος ρε φίλε, να σε φτάσουμε. Ωραία. Θα προσπαθήσω να συγκεντρωθώ, να μην μιλήσω τόσο πολύ, για να δω αν μπορώ να το πιάσω. Και δεν πήραμε warning, αυτό καλό. Πάρα πολύ καλό. Ήθελα να πάρω και ένα warning για να κόψω λίγο δρόμο να το φτάσω. Βέβαια δεν μας βγήκε, χάσαμε κιόλας έδαφος. Αλλά αν έχουμε αρκετούς γύρους μπροστά μας ακόμα, ίσως να μπορέσω να το πιάσω. Ίσως να το καταφέρουμε. Αλλά χρειάζομαι έναν γύρο φωτιά. Έναν καλό γύρο χρειάζομαι. DRS δεν έχουμε, εννοείται. Όχι, δεν μας φτάνει ο αγώνας. Και κάναμε λάθος ρε φίλε. Κάναμε κιόλας λάθος στον τελευταίο γύρο, δεν πειράζει. Εγώ αυτό το βλέπω σαν τεράστια επιτυχία αυτόν τον αγώνα, γιατί είχαμε 2-3 μάχες στην αρχή που είναι όλοι μαζεμένοι και μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει ούτε ένα flashback. Αυτό σημαίνει βελτίωση. Μεγάλη βελτίωση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως δεν το πιάνουμε αυτόν εδώ μπροστά. Πρέπει απλά να συγκεντρωθούμε, να μην χτυπήσουμε κάπου, να μην κάνουμε κανένα flashback. Αν μπορούμε να μην πάρουμε και warning, να τελειώσουμε τον αγώνα έτσι. Τέλεια. Έκανα πολλά λάθη, αλλά νιώθω ότι βελτιωθήκαμε σε consistency. Είμαστε πιο σταθεροί σε άλλα πράγματα που αυτό μας ενδιαφέρει, να είμαστε σταθεροί. Τα οδηγικά λάθη δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα μόνο μην χάσουμε τη θέση μας στο τέλος από τον Πιάστρι λόγω DRS. Ωραία, θα φύγουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται από αυτόν. Ακουμπήσαμε λίγο στον τοίχο. Δεν πειράζει. Και νομίζω κάπου εδώ τελειώνουμε. Στην 8η θέση δεν πρόκειται να μας πιάσει ο Πιάστρι.
να πάμε εδώ κοντά στην ομάδα. Έτσι, τάκ. Πολύ καλή θέση. Πάρα μα πάρα πολύ καλή θέση. Μπορούσε να τα πάμε πολύ χειρότερα, έτσι όπως έβλεπα τα πράγματα στην αρχή. Α, Μαρίνο Σάτο το λένε αυτόν, δε. Μπράβο ρε παίκτη. Ωραία, και βλέπετε εδώ, τερμάτσα στην 8η θέση με 4 βαθμούς. Καλό, καλό, πολύ καλό. Και για να δούμε εδώ πού βρισκόμαστε στο βαθμολογικό πίνακα. Στο βαθμολογικό πίνακα ανεβήκαμε στη 14η θέση με 5 βαθμούς και ο Γιούρι Βίπς έπεσε στη 10η θέση με 10 βαθμούς. Άρα έχουμε 15 βαθμούς στο σύνολο. Είμαστε μόλις 5 και 6 βαθμούς πίσω από την Uni Virtuosi και Prema Racing. Άρα θα έχουμε ωραία μάχη στον επόμενο αγώνα. Μπορούμε να διεκδικήσουμε καλή θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών αλλά και οδηγών. Λοιπόν, τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, εννοείται να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς τώρα θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο και εδώ στην καριέρα με το VR. Και μέχρι τότε, εξαιρετική διαδικασία. Τα λέμε!